Ήτανε καλοκαίρι. Μέσα στο καράβι. Νομίζω πρέπει να πήγαινα καμιά Σαντορίνη, τέλο πάντων κάτι μακρινό. Μέσα στο Αιγαίο. Μου είχαν τελειώσει τα βιβλία, είχα ξεμείνει από βιβλία, δεν είχα τι να διαβάσω. Και πήγα στο μαγαζί που έχουν μέσα αυτά τα, τα καραβίσια μαγαζιά που πουλάνε από κούκλε και πετσέτε μέχρι και βιβλία. Εκεί λοιπόν έπεσε το μάτι μου σε ένα βιβλίο που πρώτα διάβασα, όχι τον τίτλο, αλλά το ότι έχει πουλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή που μιλούσαμε, καμιά 250.000 αντίτυπα. Και λέω, Όπα, τι είναι αυτό, Άρχισα να ψάχνω λοιπόν ποια είναι αυτή η μυστηριώδης φιγούρα η οποία πουλάει στην Ελλάδα τη κρίση 250.000 βιβλία στην καθησιά τη. <laughs> Έχουμε κοντά μα και χαίρομαι που είναι εδώ γιατί θα πούμε ωραία πράγματα με την Λένα Μαντά. Γεια σου, Λένα Μαντά. Γεια σα, Κωστή. Χαίρετε. Τι, Τι κάνετε, <laughs> <γύρετε>, Καλά. <laughs> Έτσι λοιπόν έγινε η πρώτη μα γνωριμία. <laughs> Από, Από καράβι. ναι αεροδρόμια. Ναι, έχει αυτή την έθεση τώρα εσύ ω <laughs> άνθρωπο, δηλαδή απευθύνεσαι σε ανθρώπου in transit, σε ταξιδιώτε. Κοίταξε να δει. Ε, τα βιβλία βγαίνουν καλοκαίρι, άνοιξη, Μάιο. Ε, είναι η εποχή των διακοπών. Ε, και είναι συνηθισμένο να παίρνουμε βιβλία ναι. στις στι διακοπέ. Ε, αυτοί σαν και σένα που ξέχασαν. Υπάρχουν στα καράβια, υπάρχουν στα τρένα, υπάρχουν παντού. Ναι. Είσαι δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο. Γιατί το έχω διαβάσει αυτό και μάλλον θέλω να μου το εξηγήσει, αν μεταφυσικά σημαίνει κάτι, να βγάζει ένα βιβλίο κάθε μήνα Μάη. Ε, είμαι προληπτική. Είσαι. Πολύ. Αυτό τι είναι, από κάποια προηγούμενη ζωή, κανένα κατάλοιπο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. <laughs> Πάντω όταν βγήκε το «Βάλς με 12 Θεού το 2005 από τι εκδόσει ψυχογειό πάντα. Ε, εκείνο έτυχε, ήταν τυχαίο καθαρά. Από εκεί και μετά όμω, δεν ξέρω πώ, μου καρφώθηκε στο μυαλό και ήθελα να βγαίνουν τα μυθιστορήματα. Μάη, μήνα. Μήνα, Μάιο και μάλιστα, για να δει πόσο προληπτική είμαι. 21 Μαου, ανήμερα τη γιορτή ε, μα. Όχι, όχι, αρχέ Μαΐου μαρθές, <laughs> αλλά έχω υπογράφω συμβόλαιο ναι. κάθε 23 Σεπτέμβρη. Αχα. Μακάρι να είναι και Κυριακή, δεν με νοιάζει. Το συμβόλαιο ναι. γράφει 23 Σεπτεμβρίου όταν. Και αν είναι Είμαι. Κυριακή, σηκώνονται άνθρωποι δηλαδή από τα γραφεία του και τρέχουν. Αυτό είναι πει... εγώ 23 υπογράφω. Έχει επιβάλει του όρου σου δηλαδή σε αυτό που λέμε παιχνίδι. Νομίζω <laughs> ότι έχει γίνει κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού. <laughs> και το απολαμβάνουν όλοι πια. Ωραία. Τώρα το σπάσαμε το σερί. Τώρα το σπάσαμε το σερί με αυτό. Τώρα κοίταξε τι έκανε όμω εδώ. <laughs> κοίταξε αυτό <laughs> είναι λίγο πονηρό και ύποπτο. Μπορώ να, μπορώ να πω την άποψή μου. ελεύθερα. Κοίτα Πήρε τώρα, ας πούμε, παλιέ ιστορίε. Mm -hmm. που όσε έχουν αγαπήσει και έχουν διαβάσει τα βιβλία σου, δηλαδή γυναίκε, ας πούμε, τι οποίε έχω συναντήσει. Δηλαδή, σήμερα το πρωί μιλούσα με τι μου και τι είπα ότι έχουμε ραντεβού με τη Λένα Μαντά mm -hmm. το απόγευμα. Ε, έβγαλε ένα καινούριο βιβλίο. Mm -hmm. Στο οποίο λοιπόν έκανε το εξή πονηρό η Λένα Μαντά. Πήρε παλιέ ιστορίε που, αν, αν τι έχετε διαβάσει, μπορεί να έχουν μείνει μερικά ερωτηματικά, ας πούμε. Mm -hmm. Τι έκανε ο Τάδε ήρωα εκεί στο ποτάμι, mm -hmm. τι έκανε, ξέρω κι εγώ, στο Βάλ με, mm -hmm. του Θεού. Mm -hmm. Η Τάδε Κυρία. Δηλαδή αυτά είναι ερωτήματα για πολλού, μετέωρα ε, και τώρα έρχεται και γράφει. Ναι. Τελειώνει αυτέ τι ιστορίε, ολοκληρώνει ε, το θέμα. Εδώ θέαμα. μέσα υπάρχουν 12 διηγήματα, ναι. όσε και τα βιβλία μου, και κάθε διήγημα ξεκινά από εκεί που έχει τελειώσει το αντίστοιχο βιβλίο. Πονηρό. Μ... Εσύ τι έκανε τώρα, Περίμε λίγο, Πονηρό, τι εννοώ. Μπήκε στη διαδικασία τώρα να ξαναζήσει με αυτού ναι. του ήρωε για μία ακόμα φορά. Ναι. Σου έλειπαν, Τι ήθελε ξανά να του συναντήσει. Ε, λιγάκι ναι. ναι. Πέρασε ένα καλοκαίρι διαβάζοντα μαντά. Ε, Πώ φάνηκε η Μαντά διαβάζοντα την καλή, τώρα από μακριά. Καλή, όχι καλή. Ναι, καλή. Ευχάριστα πουλάει, πουλάει. Πέρασα. Ευχάριστα πέρασα θα, μαζί. Ναι. Της. Να την, προ, θα, θα την προωθήσουμε. Να την προωθήσουμε, λε, ανάγκη, θα <laughs> <laughs> ε, Να πω πρώτον ότι αυτό ήταν έτοιμα αναγνωστών. Δηλαδή Α. ήταν οι αναγνώστε, mm -hmm. μου στέλναν συνέχεια μηνύματα τι κάνει ο Κωστή από το Βάλ, τι κάνει Θεανό, τι κάνουν τα κορίτσια από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Η Κλέλια και ο Παύλο, τι κάνουν στην Κέρκυρα. Και μετά ε, φταίει και λίγο η Θεσσαλονίκη, mm -hmm. γιατί έχω μια κουμπάρα από εδώ, η οποία wow. όπως το συζητάγαμε μου λέει και γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν γράφεις για αυτούς τους ήρωες. Mm -hmm. Λέω ως ιδέα καλό, μ' αρέσει. Mm -hmm. Και έτσι πέρασε ένα καλοκαίρι ε, στην περιοδία μου που έκανα για το, μια, συγγνώμη, για το τέλος του Μαΐου. Είχα μαζί μου και τα βιβλία μου, διάβαζα και μάλιστα ε, πολλά από τα διηγήματα γράφτηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί ήμουν σε περιοδία. Ωραία. Και ήταν διηγήματα που γράφτηκαν και στο χέρι, όχι στον υπολογιστή. Δεν είχα υπολογιστή μαζί μου. Είναι, είναι προτιμότερο αυτό το χειρόγραφο από ότι. Έχει άλλη. Είχα ξεχάσει πόσο γλυκό είναι να γράφει στο χέρι. Ναι. Βασανιστικό, γιατί σου πιάνεται λίγο το χέρι, έχει ναι. μάθει. Θέλεις με αλλά... Γυμναστική. Αλλά είναι και γλυκό, είναι πολύ όμορφο τελικά που ξαναγύρισα. Για τι αρχέ ε, έγραφα ε, ναι. με μολύβι και χαρτί. Έχει απαλλαγή από όλα αυτά τα σύνδρομα που έχει ένα άνθρωπο ο οποίο γράφει ιστορίε όπω αυτέ που εσύ. Ε, ξέρω εγώ, γοητεύεσαι ή mm. να αν θέλεις στο να εκπέμπεις ως σήμα. Έχει mm. Και έχεις απαλλαγή από όλο αυτό που κατά καιρού έχεις δεκτεί όχι ως πολεμική αλλά ως περίεργη κριτική αν θες. Καλόπιστη, κακόπιστη δεν έχει σημασία. Ε, δεν το σκέφτομαι καν. Ναι. Πέρασε όμω φάση που λες, αρχές, τι θέλατε από μένα, Ρε Κριτική. Στι αρχέ μπορώ να σου πω ότι έκλαιγα κιόλα. Ναι. Γιατί θεωρούσα Όχι ότι με αδικούσαν. Ε, ο καθένα έχει την άποψή του. Ναι, ναι. Απλά κάποιε επιθέσει ήταν λίγο πιο έντονε και δεν ήμουν μαθημένη. Με τον καιρό συνήθισα, ε, Αποδέχθηκα πρώτα απ' όλα το γεγονό ότι δεν μπορεί όλοι να αρέσουμε σε όλου. Mm -hmm. ε, είπα εκείνοι κάνουν τη δουλειά του. Εσύ συνεχίζεις να κάνει mm -hmm. τη δουλειά σου, αυτό που εσύ μπορεί να δώσει και η κρίση είναι στο αναγνωστικό κοινό. Και έτσι ε, είπα να μην στεναχωριέμαι. Ε, και γιατί να δηλαδή ό,τι και αν λένε, είναι αλήθεια πως έχεις πουλήσει κανένα εκατομμύριο αντίτυπα. Ενάμιση εκατομμύριο αντίτυπα. Ενάμιση και... σήμερα που μιλάμε σήμερα και η μηχανή τρέχει μιλάμε. φαντάζομαι. Ε, ναι. <laughs> το, η μηχανή τρέχει εννοείται. Ο κόσμος ε, από το ποτάμι. Ναι. Γιατί εκεί, οι περισσότεροι εκεί με ανακάλυψαν. Όλοι νόμιζαν ότι το ποτάμι ήταν το πρώτο. Mm -hmm. Το ποτάμι δεν ήταν το πρώτο, ήταν το τέταρτο βιβλίο. Μάλιστα. Ε, από εκεί με ανακάλυψαν, γύρισαν πίσω να αναζητήσουν τι άλλε δουλειέ είχα κάνει, του άρεσαν κι αυτέ και από εκεί και μετά με ακολουθούν. Ναι. Ε, τώρα από εκεί και μετά, σε κάποιου σίγουρα δεν αρέσω. Ε. Ναι, ο κόσμο δεν είναι φτιαγμένο για να είμαστε όλοι στο ίδιο μικρό σχήμα. Θα ήταν και πληκτικό. Ε, ναι, ήταν και καλό είναι να υπάρχουν και μερικοί που του έχουμε βαθισμένου τώρα εμεί εχθρού. Γιατί νοστιμίζουν όχι λίγο εχθρούς, τη διαδρομή. Μα, ναι, όχι εχθρού. Εχθροί σε εισαγωγικά μόνο. Ναι, ναι. Πολλά εισαγωγικά. Ε, πολλά, βάλε 50. Ναι, Αλλά πάντω αυτοί νοστιμίζουν τη διαδρομή. Ναι, ναι την κάνουν ναι. πιο ενδιαφέρουσα. Ε, ναι, νομίζω ότι θα ήταν ναι. πολύ πληκτικό ένα κόσμο που όλοι θα συμφωνούσαν με όλου και θα ήμασταν μέσα στι αγάπη και στι λατρίε. Εντάξει, τώρα με την εχθρικότητα λίγο το έχουμε παρακάνει τον τελευταίο καιρό. Α, Α, αλλά λες, ε. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμο έχει αυτολόδια. πολλά νεύρα. Mm -hmm. ε, ναι, γιατί είμαστε από εδώ πιο πάνω. Mm -hmm. Οπότε λογικά κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Mm -hmm. Ε, οι εντάσει είναι πιο συχνέ. Δεν πειράζει. Mm -hmm. Ωραία, είσαι στη Θεσσαλονίκη γιατί παρουσιάζει το βιβλίο σου σήμερα εδώ, Δευτεριάτικα, στο public. Ναι, ξεκινάμε σε 7 η ώρα στο public με τη συμβολή τη Avon για τι φίλε που θα πάρουν δωράκια από εκεί. Mm -hmm. Επιστρέφω αύριο για να ξαναφύγω με ε, για να πάω Ρέθυμινο και Ηράκλειο. Α, ταξιδεύει αυτή την εποχή. Είναι η μήνυμη περιοδία. Προ και λόγω ε, ναι. του βιβλίου. Ε, και μετά Καν... θα γυρίσει στο σπίτι να κάνω κι εγώ έχει, έχει έρθει κάποιο άντρα που να είναι φανατικό αναγνώστη σου και να σου πει κάτι που ακόμα το θυμάσαι. Ε, αυτό που μου έχει, με έχει καταπλήξει γιατί έχω αναγνώστε ε, άντρε, όσο και αν κάποιοι δεν το πιστεύουν. Ε, ε, πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι έχω μεγάλο αναγνωστικό κοινό. Ε, στο ιερατικό κλάδο. Α, άμφια. Ναι, πολύ, ναι. πολύ. Νόμιζα ότι είχα πολλούς γιατρούς. Και... Γιατί Αλλά έπαιρνα θελικά, πολλά δηλαδή, μηνύματα. Δηλαδή, θα έρθει σε διαβάζουν σε μοναστήρια. Σε, τώρα μοναστήρια δεν ξέρω αν έφτασε εκεί η χάρη. Σε ενορίε, μάλιστα. Ναι, σε ενορίε, ναι. Το έμαθα μάλιστα. και αυτό. Και κάνε... Σα ευχαριστώ. <laughs> Ωραία πληροφορία. Μου άρεσε αυτό το νόστιμο για φινάλε, <laughs> ναι, να Μαντά. Μου το είπε μία αναγνώστρια, η πήγε στο πνευματικό τη, προχθέ συγκεκριμένα <laughs> στην εκδήλωση. Και πήγε στο πνευματικό τη και τη λέει: Είμαι κατάπτυστο. Έχω μία εβδομάδα να πιάσω στα χέρια μου την Αγία Γραφή. Γιατί, ε, γιατί μου φέραν τα βιβλία τη Μαντάκη. Και... <laughs> Θα, θα, θα μπλοκάρει τη θρησκεία Αυτή τη στιγμή δημιουργεί θέμα θρησκευτικό. Λένε μετά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> να σε <είσαι> καλά, <laughs> που εγώ Εδώ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Το Μάιο, με το καινούργιο βιβλίο. Σα περιμένουμε εδώ.